Ευχαριστώ, κύριε Χατσαραλάμπους. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 1.140.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 61.188 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 236.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν πλέον περισσότερα από 278.000 κρούσματα και 7.445 νεκρούς. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις 4 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 517.000 περιπτώσεις και 40.903 θάνατοι. Ενώ η Ισπανία ξεπέρασε την Ιταλία σε απόλυτους αριθμούς κρουσμάτων, με περισσότερα από 124.000 καταγεγραμμένα στη χώρα. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία έχουν καταγράψει περισσότερους θανάτους, με 14.681, 11.744 και 6.507 θανάτους αντίστοιχα. Θα ήθελα να εξηγήσω πως δεν λέω αυτά τα νούμερα να σας φοβήσω, αλλά να δείξω πως η διασπορά αυτού του ιού είναι τόσο γρήγορη που κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, ακόμη και τα πιο σύγχρονα. Το αποτέλεσμα είναι να συναθρίζονται χρονικά σημαντικός αριθμός σοβαρά νοσούντων και θανάτων. Σήμερα ανακοινώνουμε 60 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.673, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 343 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 592 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 92 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 20 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Περισσότερο από το 70% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 10 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 9 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 68 θανάτους συνολικά στη χώρα, 19 γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μια πανδημία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, με πολλά ερωτηματικά, τα οποία είναι και πιο σκληρά όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπινες ψυχές. Τι αντιπροσωπεύουν οι σημερινές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές? Οι θάνατοι που σας ανέφερα αντιπροσωπεύουν την εικόνα της επιδημίας στη χώρα μας περίπου 2 με 3 εβδομάδες πριν, που είναι ο μέσος όρος των ημερών που απαιτείται για να φτάσει κάποιος στο θάνατο. Επίσης, αντιπροσωπεύουν αυτό που σας έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, πως από αυτούς που μπαίνουν στις ΜΕΘ, ένα σημαντικό ποσοστό δεν τα καταφέρνει. Στα πλαίσια των δύσκολων στιγμών που περνούμε όλοι μας, το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος βοήθειας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των συμπολιτών μας μέσω τηλεφώνου εν μέσω της πανδημίας. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης 1306, με στόχο να προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου, συμβουλών και ελπίδας. Και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα παθολογικό άγχος, φόβο, πανικό, να μιλήσουν και να στηριχθούν. Να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Από την καρδιά μου θέλω να εκφράσω ένα θερμό ευχαριστώ σε αναλαμπές αυτής της επιδημίας, όπως το γράμμα που πήρα από το Σταύρο, ένα παιδί γυμνασίου με πολύ χιούμορ από το πρώτο γυμνάσιο Νίκαιας, που με έστειλε ένα χαρούμενο πρωταπριλιάτικο αστείο. Σήμερα έκρινα πως πρέπει να μιλήσω ξανά για το θέμα της μάσκας, για το γενικό κοινό, με αφορμή το ερώτημα που δεν έχει ακόμα πολύ σαφή απάντηση. Το ερώτημα αυτό γέννησε και κάποια πράγματα που θα σας πω αμέσως μετά και τα οποία εφαρμόζονται ήδη στις ΗΠΑ. Το ερώτημα λοιπόν το σημαντικό είναι πόσο συμμετέχουν αυτοί χωρίς συμπτώματα στη νόσο και τη διασπορά της νόσου. Κάποιες πολύ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άνθρωποι χωρίς συμπτώματα μπορεί να συμμετέχουν άθελά τους στη μετάδοση της νόσου. Αυτός είναι και ο λόγος που χθες, σε αντίθεση με αυτά που στήριζε ως σήμερα, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ της Αμερικής, το περίφημο Αμερικανικό CDC, ανακοίνωσε την προαιρετική, εθελοντική δηλαδή χρήση, ενός καλύματος του προσώπου και της μύτης,
Παραδείγματος χάρη, ακόμα και μιας αυτοσχέδιας υφασμάτινης μάσκας από ένα κομμάτι ύφασμα ή μπλούζα ή κασκόλ σε δημόσιους χώρους όταν υπάρχει αυξημένη επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν το έκανε επειδή άλλαξε το μήνυμα πως δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα της απόστασης, απλά για να δώσει ακόμα λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ανθρώπους που τον έχουν χωρίς να το ξέρουν ή λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα. Όταν υπάρχει υψηλός συγχρονισμός, που δεν πρέπει να υπάρχει αυτή την εποχή, και όταν υπάρχει σημαντική μετάδοση στην κοινότητα, όπως αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να έχω τον ιό και να μην τον γνωρίζω? Το έχουμε πει. Ναι, έτσι πρέπει να φερόμαστε. Μπορώ να προστατεύσω τους άλλους από την έκθεσή τους στο δικό μου ιό σε αυτή την περίπτωση? Πάλι η απάντηση είναι ναι. Οι Αμερικανοί λένε φορώντας ένα κάλυμα προσώπου, μια υφασμάτινη μάσκα, για να μην τους κολλήσω όταν έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, όπως το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο. Αυτό λένε οι φίλοι Αμερικανοί συνάδελφοι. Βέβαια, τη στενή επαφή έχουμε πει να την αποφεύγουμε ούτως ή άλλως. Και προσοχή, αυτά τα καλύματα που συνιστούν δεν είναι χειρουργικές ή ιατρικές μάσκες που τις θέλουμε για τα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς μας. Και δεν τονίζουν και κάτι άλλο. Ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα χρησιμοποιώντας τέτοια καλύματα, μαντήλια, κασκόλ και αυτοσχέδιες μάσκες. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Ας υποθέσουμε πως δεν είμαι μολυσμένος και φορώ ένα τέτοιο μαντήλι. Μετά εκτίθεμαι σε κάποιον που βγάζει με το φτάρνισμά του τον ιό. 40 με 90% των σωματιδίων του ίδιου του ιού παγιδεύονται στο ύφασμα, μάλιστα όταν αυτό έχει μαζέψει και αρκετή υγρασία από την αναπνοή μας. Μετά, εγώ νομίζοντας ότι είμαι ασφαλής, βγάζω το μαντήλι με απρόσεκτες κινήσεις, δεν τηρώ την υγιεινή των χεριών και φυσικά μπορεί να μολυνθώ με αυτό την ψευδέστηση της ασφάλειας. Μάλιστα, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης. Άρα, κάποιες από αυτές τις αυτοσχέδιες μάσκες μπορεί, ενώ προστατεύουν αυτούς που είναι υγιείς από τη μετάδοση από αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα και έχουν τον ιό, να κάνουν πρόβλημα από την αντίθετη μεριά. Αυτοί που είναι υγιείς και τη φορούν, να μην τη χειριστούν σωστά και να μολυνθούν. Και γι' αυτό και δεν συστήνεται τέτοια λύση σε επαγγελματίες υγείας όπως γιατροί και νοσηλευτές. Και φυσικά, το να φοράς ένα τέτοιο κάλυμα δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Με βάση τα δικά μας δεδομένα, αυτή τη στιγμή το όφελος αναμένεται να είναι μικρό. Το όφελος μιας τέτοιας πρακτικής μπορεί να αυξηθεί, αν αυξηθεί περαιτέρω η μετάδοση στις επόμενες εβδομάδες. Όπως θυμάστε, έχω ζητήσει από το Ευρωπαϊκό CDC να τοποθετηθεί επίσημα επ' αυτού του θέματος και έχω ζητήσει και από τα μέλη της Επιτροπής μας να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Αυτή τη στιγμή σε ανοιχτούς χώρους δεν χρειάζεται μάσκα. Σε κλειστούς ενδεχομένως να δούμε μια τέτοια σύσταση στην Ευρώπη γενικότερα τις επόμενες μέρες. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τους περιορισμούς μια τέτοια στρατηγικής. Σε άλλες εξελίξεις της ημέρας, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμονικό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και εν γνώση της Πολιτικής Προστασίας, μετέβη στην Ισοκαία, όπου διέμεναν 176 μετανάστες, οι οποίοι προορίζονται να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Η επιχείρηση διεξήχθη ομαλά και οι ωφελούμενοι συνάνθρωποι μας ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, όπως γνωρίζετε, και αναφέρθηκαν χτες για τους πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα μας από την έναρξη επιδημίας και μετά. Έτσι, στα πλαίσια της προστασίας της υγείας μας, αλλά και των μεταναστών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επιπρόσθετα, σήμερα, εκ μέρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε η τελική μορφή, παράλληλα με τη χρήση των μέτρων προστασίας των υγειονομικών, του πρωτοκόλλου προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και μετεκθεσιακής προφύλαξης σε υγειονομικούς.